Μα πώς το έκανε αυτό ο Κυριάννης? Ήταν άνθρωπος του Θεού. Κάθε Κυριακή στην εκκλησία και νηστεία 40 ημέρες, Χριστούγεννα και Πάσχα, να χτυπήσει τη γυναίκα του. Είναι δυνατόν ο Γιώργος να έμπλεξε με τα ναρκωτικά? Άνθρωποι του Θεού οι γονείς του. Από μικρό στο κατηχητικό το πηγαίνανε. Αποκλείεται ο Κώστας να απάτησε τη γυναίκα του. Ποιος το είπε? Άνθρωπος του Θεού ο Κώστας. Κάθε μήνα και σε άλλο μοναστήρι. Και πόσες φορές έχουμε ακούσει αυτή τη φράση ή και οι ίδιοι την έχουμε πει για κάποιον ξαφνιασμένοι με τη συμπεριφορά του. Άνθρωπος του Θεού. Καταλαβαίνουμε όμως τι λέμε εκείνη την ώρα. Άνθρωποι του Θεού θα έπρεπε να λέγονται αυτοί που έχουν δώσει όλη τους την καρδιά και τη διάνοια στο Θεό. Αυτοί που έχουν ανοιχτεί στην αγάπη Του και που το επιστρέφουν έστω και λίγοι από τη δική Του. Που έμπρακτα καταδεικνύουν ότι είναι γνήσια τέκνα Του. Που όλη τους η ζωή είναι ένας φάρος φωτεινός που φωτίζει προς τη Βασιλεία των Ουρανών. Και δεν εννοώ μόνο τους Αγίους ή τους μοναχούς. Και απλοί καθημερινοί άνθρωποι μπορεί να είναι άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι δηλαδή που το λέει η καρδιά τους, που έχουν λεβέντισα ψυχή, που διψάνε για το ίδωρτο ζών περισσότερο από κάθε τι άλλο. Άνθρωποι που δεν δίνουν σημασία τόσο στους εξωτερικούς τύπους όσο στην ουσία. Γιατί σημασία έχει όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, όλο μας το είναι να συμμετέχει μυστικά σε όλα όσα εκείνες τις στιγμές εξελίσσονται. Να έλκεται η ψυχή μας από τη Θεία Χάρη, να φεύγουμε από τα εφήμερα και να λαχταράμε τα αιώνια. Σημασία έχει να εμπιστευόμαστε ακλόνητα τον Κύριο, περισσότερο μέσα στην τρικυμισμένη θάλασσα του βίου μας, παρά στην ηνεμία. Σημασία έχει να μένουμε δίπλα Του, παρά τις αντιξοότητες και τον πόλεμο, αγέροχα και περήφανα, να μην λιποψυχούμε, να μην τον προδίδουμε. Άνθρωποι του Θεού είναι αυτοί που έχουν πάψει να ζουν για αυτόν εδώ τον κόσμο και έχουν μεταναστεύσει ήδη νοερά στην ουράνια πατρίδα που τόσο νοσταλγούν. Άνθρωποι του Θεού είναι όσοι αγαπούν θυσιαστικά, όπως εκείνος που είναι ταπεινή, όπως εκείνος που είναι ελεήμονες, όπως εκείνος που είναι συγχωρητική, όπως εκείνος και που αν δεν είναι, ποθούν να είναι και αγωνίζονται να είναι, που πέφτουν και ξανασηκώνονται, που δεν απελπίζονται ποτέ. Άνθρωπος του Θεού λοιπόν είναι ένα παράσημο, ένας τίτλος τιμής που δίνεται όχι από τους ανθρώπους, αλλά από το Θεό, σε αυτούς που δεν είναι τέλειοι, αλλά ποθούν την τελειότητα, δηλαδή την αγιότητα. Γιατί για το χριστιανό η τελειότητα ταυτίζεται με την αγιότητα. Μακάρι να ποθήσουμε κι εμείς την αγιότητα και να μπορέσουμε έτσι μια μέρα να λάβουμε κι εμείς από τον Κύριο αυτόν τον ανεκτίμητο τίτλο.